Κομωτινή. Σας υποδεχόμαστε σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ, η οποία σε συνεργασία με ανθρώπους και φορείς της Θράκης αποτελεί και απόδειξη της δυναμικότητας αυτού του τόπου. Θα αποφύγω να είμαι εθιμοτυπική, γιατί πιστεύω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. Και αυτό απαιτεί με θράτος να αντικρίζουμε και να πιλωτοποιήσουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα της Θράκης, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι μια ευχάριστη πραγματικότητα, όπως ήδη την περιγράψατε, την είδατε από κοντά και την περιγράψατε το πρωί. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις συνέπειες της τελευταίας μακρόχρονης κρίσης που διέχουν ολόκληρη τη χώρα. Στη Θράκη αφρίζεται επιπλέον η διαφορία πολλών ετών και πολλών κυβερνήσεων. Παρόλο που όλοι περιγράφουν και εξηγούν το ρόλο της Θράκης, όπως ήδη ακούστηκε, τις δυνατότητές της, τον αφλόχερα δοσμένο φυσικό της πλούτο, ποτέ μέχρι τώρα κανείς δεν σχεδίασε, κανείς δεν στήριξε, κανείς δεν προώθησε ολοκληρωμένα σχέδια. Κύριε Πρόεδρε, η παρουσία σας με τους πολλούς συναδέλφους σήμερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας ότι η περίοδος της αδιαφορίας και του παραγωνισμού της Θράκης τελείωσε. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση ορθώς επέλεξε να προσανατολίσει τον αναπτυξιακό νόμο και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που βρέχονται από το ΕΣΠΑ κυρίως προς την ελληνική περιφέρεια και τη μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπάρχει ανάγκη όμως, κύριε Πρόεδρε, η επόμενη μέρα από την επίσκεψή σας να έχει συνέχεια.